Καλησπέρα Νικήτα, να διατηρήσουν και εκτιμένα αλλά και φυσικά να αποκομίσουν νέα κέρδη. Σε περίπου μία ώρα οι τρεις θεωρούμενοι βασικοί διεκδικητές της Προεδρίας της Δημοκρατίας εισέρχονται στην τηλεοπτική Κονίστρα για το δεύτερο διακαναλικό debate. Οι κύριοι Ανδρέας Μαυρογιάννης, αδέρφνε Φίτου και Νίκος Χριστοδουλίδης θα βρεθούν για δεύτερη φορά ενώπιον και θα κληθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις τεσσάρων δημοσιογράφων των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών για θέματα επικαιρότητας, για το όραμά τους για την επόμενη μέρα σε περίπτωση που αναλάβουν τη διακυβέρνηση του τόπου, αλλά και ζητήματα που αφορούν ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και είναι αυτά που απασχολούν τους πολίτες. Η πλοκή του debate, το concept, θα είναι περίπου το ίδιο το οποίο είδαμε και τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ήταν η πρώτη διακαναλική εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό Ωμέγα. Συγκεκριμένα θα υπάρξουν τρεις ενότητες. Θα υπάρξει μία κοινή ερώτηση από τον κάθε δημοσιογράφο και για τους τρεις υποψηφίους. Θα ακολουθήσει η δεύτερη ενότητα με μία ερώτηση για τον κάθε υποψήφιο και θα κλείσουμε με την τρίτη ενότητα, στην οποία επίσης θα υπάρξουν κοινές ερωτήσεις. Όπως και στην προηγούμενη φορά, υποψήφιος ο οποίος θεωρείται ότι θίγεται από τα λεγόμενα ανθυποψηφίου του, θα μπορεί να τοποθετηθεί επί της απάντησης του υποψηφίου. Σημειώνουμε ότι η διάρκεια της απάντησης θα είναι τα 2 λεπτά. Τον σταθμό μας θα εκπροσωπήσει ο Κυριάκος Πομιλωρίδης. Να πούμε ότι κανένας εκ των 3 υποψηφίων ακόμη δεν έχει αφιχθεί εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό, στις εγκαταστάσεις του ΜΕΓΑ, όπου θα φιλοξενηθεί και πάλι το debate. Ενώ να σου πω, Νικήτα, ότι έξω από τις εγκαταστάσεις έχουν συγκεντρωθεί κουρεμένοι καταθέτες και κάτοχοι αξιογράφων, περίπου 150 στον αριθμό, διαμαρτύρονται για τα γνωστά ζητήματα και θέματα τα οποία τους αφορούν και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών έχουν φέρει και πανό. Ισχυρή επίσης είναι και η παρουσία της αστυνομίας για αποφυγή ενδεχόμενων δυσάρεστων καταστάσεων. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε και με τις αφίξεις των 3 υποψηφίων και αν προκύψει κάτι άλλο και με τις διαμαρτυρίες. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τα λέμε ανά πάσα στιγμή με την άφιξη του πρώτου υποψηφίου.